εδώ, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε τόπο, αλλά τρόπο στην οργή μας. Συνεχίζουμε τις δράσεις μας. Την Κυριακή υπάρχει και απόφαση από την Ανοιχτή Συνέλευση Φορέων και Κατοίκων να συνεχιστούν οι δράσεις. Παρότι σήμερα ανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες η παράταση του διαγωνισμού, εμείς συνεχίζουμε. Σήμερα είμαστε εδώ για να θυροκολλήσουμε το πλαίσιο που έχουν συνυπογράψει οι φορείς και τα σωματεία. Και βεβαίως δεν θα υπάρχει καμία μα καμία υποχώρηση στον αγώνα μας. Συνεχίζουμε να συλλέγουμε υπογραφές και να πλαισιώνουμε, να προσπαθούμε να πλαισιωθεί το πλαίσιο και με άλλους φορείς και σωματεία. Μπαίνουν συνέχεια νέοι φορείς. Βεβαίως και στην Ανοιχτή Συνέλευση ήρθε καινούριος κόσμος. Νομίζουμε ότι θα φτάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο, έτσι ώστε να αγκαλιαστεί από όλους τους φορείς της Καλαμαριάς και όχι μόνο. Μπορούμε να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους. Οι κάτοικοι της Καλαμαριάς γνωρίζουν από πρώτο χέρι την κατάσταση και έχουμε φωνή. Το θέμα είναι το εξής, ότι προσπαθούν να διαδικοποιήσουν την παρέα της Καλαμαριάς ένα κοινόχρηστο χώρο που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί ως πάρκο και κατεβαίνει κάτω, κατεβαίνει ένας κόσμος που θέλει να περπατήσει, που θέλει να αθληθεί, που έχει πρόβλημα υγείας κτλ. Κτλ. Το ζήτημα είναι το ότι η ΣΜΠΕ, αυτό το σχέδιο που έχουν εκπονήσει, προβλέπει από 14.900 τετραγωνικά μέτρα έως 18.500 τετραγωνικά μέτρα κτίσματα και περιλαμβάνονται και κατοικίες πολυτελείας και ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο, σούπερ μάρκετ, καταστήματα εστίασης. Άρα αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στην πρόσβαση των πολιτών. Δεν θα μπορούν οι πολίτες ελεύθερα να περπατήσουν σε έναν δημόσιο χώρο ο οποίος για δεκαετίες λειτουργεί ως πάρκο. Εμείς δεν θέλουμε να παραμείνει σε αυτά τα μαύρα χάλια που είναι. Θέλουμε να υπάρξει μια πράσινη ανάπλαση και στο παραλιακό μέτωπο και στη Μαρένα της Καλαμαριάς, έτσι ώστε να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Πριν λίγες ώρες, το ΤΑΙΠΕΔ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο διαγωνισμός για τη Μαρίνα που θα ολοκληρώνονταν σήμερα παίρνει παράταση ως τις 14 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, η ΕΤΑΔ, η Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοσίου, προωθεί ξεκάθαρα την ιδιωτικοποίηση του κυβερνίου και βάζει πρόσθετα εμπόδια για την παραχώρηση της Πλάζα Ρετσού στο Δήμο Καλαμαριάς. Το πρώην στρατόπεδο Κόδρα συνεχίζει να ρημάζει και ετοιμάζονται σχέδια εμπορευματοποίησής του. Σε όλα αυτά, η διοίκηση του Δήμου και διάφοροι συνοδοιπόροι που μας λένε ότι υπάρχει ήπια ιδιωτικοποίηση, εμείς τους απαντάμε. Όλοι εσείς που βάλατε την υπογραφή σας στο έγκλημα του ΤΑΙΠΕΔ, δεν μπορείτε τώρα να το παίζετε υπέρμαχοι των συμφερόντων των καλαμαριωτών. Ήρθαμε σήμερα να θυροκολλήσουμε τα αιτήματά μας μετά τη συνέλευση της Κυριακής και να σας πούμε άμεσα να γίνει ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορούμε να ανατρέψουμε τα σχέδια τους. Υπάρχει λύση. Η λύση είναι η αναβάθμιση υπέρ των πολιτών και για όλους τους πολίτες, έτσι ώστε να παραμείνει ελεύθερος δημόσιος χώρος, κοινόκτος χώρος, και έτσι ώστε να αποτελεί ένας χώρος ο οποίος ο κόσμος θα μπορεί να σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως είναι η Καλαμαριά, σε μια πυκνοδομημένη περιοχή που είναι η Καλαμαριά, να βρίσκει διέξοδο. Αυτό ζητάμε. Να παραμείνει κοινόχρηστος χώρος, να αναβαθμιστεί και να παρακολουθεί στον κόσμο της Καλαμαριάς, όπως και πριν. Αυτή είναι η ανάπτυξη που επαγγέλλονται η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Δεν είναι μόνο ότι τσακίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, δεν είναι μόνο ότι μειώνονται οι μισθοί. Τώρα θα έχουμε πια και αποκλεισμό του λαού από τις ίδιες του τις παραλίες, στις ίδιες του τις γειτονιές, όπως εδώ στην Καλαμαριά. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να περάσει, γι' αυτό και έχουμε τις κινητοποιήσεις του λαού της Καλαμαριάς, τις οποίες στηρίζουμε ανεπιφύλακτα ως Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας.
και λέμε όχι σε οποιασδήποτε μορφής εμπορευματοποίηση του παραλιακού μετόπου της Καλαμαριάς, ήπιας ή μη. Λέμε να αναπλαστεί η περιοχή, όλο το παραλιακό μέτωπο, με έξοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε οι λαϊκές ανάγκες, οι ανάγκες του λαού της Καλαμαριάς, των νέων ζευγαριών, να ικανοποιούνται δωρεάν και χωρίς κανένα κόστος για αυτούς. Αυτό παλεύουμε, αυτό παλεύει ο λαός της Καλαμαριάς και στο τέλος νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Σας καλούμε στον αγώνα να σταματήσει το έγκλημα. Υπογράφουμε το κείμενο, συμμετέχουμε στις αγωνιστικές δράσεις. Όλοι στο πόδι, ξεσηκωμός, εμπόδιο στο έγκλημα, θα είναι ο λαός.